Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι, θέλουμε από την αρχή να κάνουμε την ακόλουθη δήλωση καταδίκη για το κράτος του Ισραήλ, που για ακόμη μια φορά με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς στην πολύπαθη Παλαιστίνη με δεκάδες θύματα, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Τέτοια εγκλήματα σε βάρος ενός ολόκληρου λαού που διεκδικεί τα στοιχειώδη δικαιώματά του έχουν ενόχους αλλά και συνενόχους την ελληνική κυβέρνηση, που συνεχώς αναβαθμίζει τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Τα συνδικάτα λοιπόν όχι μονάχα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των Παλαιστινίων, παίρνοντας πρωτοβουλίες ενάντια στα υπερελιστικά σχέδια και την Ισραηλινή βαρβαρότητα. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, από χτες το μεσημέρι τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα υλοποιούμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στην εργατική τάξη. Χτυπάμε συναγερμό, είμαστε όλοι στο πόδι, επιστρατεύουμε όλες μας τις δυνάμεις, οργανώνουμε την αντεπίθεσή μας. Όσα ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση απαντώνται από τους εργαζόμενους με μια πρόταση. Λοιπόν, δούλοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε. Όσα ανακοίνωσε χτες ο Υπουργός της Εργοδοσίας απαντώνται με ένα μονάχα τρόπο. Όλοι στον δρόμο, όλοι στον αγώνα, για να μην ζήσουμε τον εφιάλτη που μας ετοιμάζουν. Να βγάλουμε, συνάδελφοι, ξινή τη χαρά και την ανακούφιση που νιώθουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μετά την ανακοίνωση του εκτρώματος που φέρνει για νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι η ώρα να μιλήσουν οι πολλοί, είναι η ώρα να αποφασίσουμε εμείς για τη ζωή τη δική μας. Γιατί, συνάδελφοι, δεν πρόκειται για άλλο ένα νομοσχέδιο, για άλλη μια προσπάθεια να δυσκολέψουν τον καθημερινό αγώνα που κάνουμε να επιβιώσουμε. Είναι ένας οδοστρωτήρας πάνω στη θεμέλιο λίθο των δικαιωμάτων μας, που είναι ο χρόνος εργασίας. Από εκεί δηλαδή που ξεκινά και τελειώνει αυτό που καθορίζει. Πώς και πότε θα πληρωνόμαστε, πότε και πόσο θα βλέπουμε τα παιδιά μας, αν και για πόσο θα μένουμε υγιείς, αν θα πάμε κι αύριο για δουλειά ή αν θα σακατευτούμε οριστικά. Γιατί τι άλλο περιμένει κανείς να συμβεί αν επεκταθεί η εργάσιμη μέρα στις 13 ώρες. Πώς καλύτερα να περιγράψει κανείς τη φυσική εξόντωση με αριθμούς από τις 78 ώρες τη βδομάδα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει σε κάποιον τι είναι εργασιακή ζούγκλα, όταν και η μία ανάσα ανάμεσα στα ατέλειωτα ωράρια θα είναι και αυτή έξω από τον εργάσιμο χρόνο, όταν θα πρέπει να δουλέψεις ακόμη και για το διάλειμμα που έκανες. Θα πει όμως κανείς, μα καλά, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι οδηγούν τον εργαζόμενο πέρα από τα όρια της φυσικής του αντοχής. Η απάντηση, συνάδελφοι, μπορεί να δοθεί μόνο με την εξής ερώτηση. Έχει άραγε όρια η ανθρώπινη εκμετάλλευση? Έχει όριο η δίψα των εργοδοτών για κέρδη? Είχαν ποτέ όρια οι ανταγωνισμοί των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων? Μα εδώ για τα κέρδη σφάζουν λαούς απ' άκρης άκρης όλο τον κόσμο. Το χρόνο δουλειάς θα αφήναν χωρίς να τον τζακίσουν. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο τι θέλουν να κάνουν με αυτό το έκτρωμα που παρουσίασαν χτες, και αποτελεί τραγωδία και γελιότητα μαζί η προσπάθεια του Υπουργού και όσων κάθισαν χτες να καλοπίσουν μια βρωμιά που δεν ξεπλένεται ούτε με όλα τα ποτάμια του κόσμου. Τι για προστασία των εργαζομένων ακούσαμε, τι για δικαίωμα των εργαζομένων στη δεκάωρη απλήρωτη δουλειά και άλλα τέτοια φεδρά, μέχρι και την ψαλιδισμένη, όπως ακούσατε, από αρμοδιότητες επιθεώρησης εργασίας μετατρέπουν σε ανεξάρτητη δημόσια αρχή, δηλαδή ΜΚΟ να πούμε, βάζοντας επικεφαλής γνωστό πρώην διευθυντή του ΣΕΒ. Το μόνο που ξέφυγε στο Χατζηδάκι, και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα εμείς εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, με τα στόματα χιλιάδων εργατών, είναι ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων κανένα κόμμα, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να τους τα στερήσει. Σε αυτό λοιπόν ο Χατζηδάκης έπεσε μέσα. Όμως συνάδελφοι, η αμέριστη ολοκληρωτική στήριξη όσα παρέγγειλε ο ΣΕΒ και οι άλλες εργοδοτικές οργανώσεις δεν φαίνονται μόνο στα μέτρα που σμπαραλιάζουν το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς. Είναι χαρακτηριστικό κάθε εργοδότη που θέλει να θωρακίσει τα κέρδη του και το μηχανισμό που του τα εξασφαλίζει να επιδιώκει να τάχει τα νότα του καλυμμένα. Γι' αυτό η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκητάλη από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, που νομοθέτησε απεργοκτόνους νόμους, προσθέτει σε αυτό το έκτρωμα και τα απαραίτητα μέτρα για να τσακίσει ακόμα και αυτή την παραμικρή αντίδραση. Εργαζόμενοι και συνδικαλιστές θα απολύονται, και αν ακόμη η απόλυση κριθεί άκυρη από τα δικαστήρια, με ένα-δυο μισθούς παραπάνω ως αποζημίωση δεν θα βλέπεις τη δουλειά ούτε με τα κιάλια. Η απεργοσπασία όχι μονάχα θα επιτρέπεται, αλλά θα επιβάλλεται, και όποιος τολμήσει να περιφρουρήσει το ιερό δικαίωμα στην απεργία, αυτό που ξεχώρισε τον εργάτη από το δούλο, θα έχει διαπράξει, λέει, ποινικό αδίκημα. Μα ακόμα και εκεί όμως, συνάδελφοι, που κανείς δεν θα θέλει να μπει για δουλειά, θα επιβάλλεται το 1/3 των εργαζομένων να είναι, λέει, προσωπικό ασφαλείας. Έχει λοιπόν κανείς καμιά αμφιβολία για τις προθέσεις της κυβέρνησης? Όμως το νου μας, συνάδελφοι, να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Πρέπει να εξηγήσουμε ένα προς ένα από σήμερα κιόλας γιατί αυτά τα νέα μέτρα και γιατί, συνάδελφοι, τώρα. Γιατί στην έξοδο από την πανδημία θα φανεί αυτό που κρυβόταν και είχε ξεκινήσει πριν από αυτήν. Η νέα, ακόμη πιο βαθιά καπιταλιστική κρίση, αυτή που έφερε η νέα μπάζα από τα κέρδη των τελευταίων 8 χρόνων, το ξεζούμισμα του λαού και παράλληλα η αδυναμία των μονοπωλίων να βρουν κάπου να τα επενδύσουν για να βγουν νέα υπερκέρδη. Τώρα χρειάζονται περισσότερο από παλιότερα να χτυπήσουν το μισθό μας, να αυξήσουν τα ωράρια, να μας έχουν στην κυριολεξία όποτε και όσο θέλουν στη δουλειά ή αντίστοιχα στην ανεργία ή ακόμα καλύτερα κάπου ανάμεσα με μισοαπασχολούμενους, μισοάνεργους. Γιατί τώρα χρειάζονται να τεντώνουν τη δουλειά μας κατά το πώς αυτό θα αποφέρει το μέγιστο από τα κέρδη που θέλουν. Να γιατί σήμερα, να γιατί τώρα χτυπούν τα δικά μας ιερά και όσια, το 8ωρο και μαζί το δικαίωμά μας να οργανωνόμαστε. Να γιατί φέρουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα των μελών μας στα συνδικάτα. Να γιατί θέλουν τα σωματεία να παίζουν το ρόλο του πλασκέ των όλων των εργοδοτικών επιλογών. Να γιατί συχαίνονται όποιον αμφισβητεί το εκμεταλλευτικό αυτό βάρβαρο σύστημα και τους εκφραστές του. Να γιατί επίσης καταφεύγουν στα γνωστά τερτύπια ότι το κάνουν δήθεν να εξυπηρετήσουν τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τις εργαζόμενες μάνες. Χιλιοϋπωμένα, συνάδελφοι, αλλά εξίσου διαφωτιστικά ως προς το σκοπό τους. Γιατί τα ίδια λέγανε από το 90 και μετά, όταν έβαζαν τη μια ελαστική μορφή απασχόληση μετά την άλλη μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Για να μειωθεί, λέγανε, η ανεργία. Οι μεγαλύτεροι θα τα θυμάστε. Να ανοίξουν οι δουλειές, να μπορεί να δουλέψει όποιος δεν μπορεί να δουλέψει 8ωρο. Έτσι έλεγαν. Είναι γνωστό όμως τι έγινε αυτά τα 30 χρόνια. Γέμισαν χώροι δουλειάς, ειδικά στο εμπόριο, με 4ωρα. Στα ξενοδοχεία φτάσαμε να έχουμε σήμερα χιλιάδες ατομικές συμβάσεις με μία μέρα δουλειά το μήνα και πάει λέγοντας. Αλλά από την άλλη, ρωτάμε λοιπόν, συνάδελφοι, γιατί να θεωρείται δεδομένο ο φοιτητής να πρέπει να ψάχνει ένα 4ωρο να ταπεξέλθει στη δίθεν δωρεάν παιδεία? Γιατί να μην του παρέχονται όλα αυτά που χρειάζεται να είναι αφοσιωμένο στις σπουδές του? Η εργαζόμενη μάνα, γιατί να πρέπει να συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα και ταυτόχρονα να είναι επιφορτισμένη με την ανατροφή του παιδιού, του βρέφους? Γιατί τέτοιες ανάγκες να μην είναι διασφαλισμένες και να χρειάζεται το 24ωρο να σπάσει σε κομμάτια προκειμένου να επιβιώσει κανείς σήμερα. Για όλα αυτά δεν απαντά κανένας φωστήρας υπουργός, παρά αρκείται να κάνει πως δεν καταλαβαίνει γιατί στεκόμαστε, λέει, απέναντι από αυτό που φέρνει για ψήφιση. Είναι σαφές, συνάδελφοι, ότι είμαστε σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση και την μεγαλοεργοδοσία. Αλλά χρειάζεται να εκτιμήσουμε και το πλωστάσιο το δικό τους, γιατί γνωρίζοντας το καλά μπορούμε και αυτό να το κάνουμε άσφερο. Και τέτοια όπλα δεν είναι μονάχα η καταστολή, την οποία και δεν φοβόμαστε. Έχουν γνώση φύλακες. Η κυβέρνηση όμως έχει μαζί της και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, και να μην μας αποκοιμίζει η δίθεν αντιπαράθεση που θα δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Για παράδειγμα, συνάδελφοι, το αν θα γίνεται το ξεχαρβάλωμα του 8ωρου με ατομική διαπραγμάτευση, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ή με συλλογική, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαν να διαλέγουμε με ποιο μαχαίρι θέλουμε να μας φάξουν. Ή τι να πει σήμερα το κοινάλ που έφερε όλων των ειδών τις ελαστικές μορφές εδώ και πάνω από 20 χρόνια και είναι αυτό που σαν Πασόκ εισήγαγε έννοιες όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αλλά τα όπλα τους δεν εξαντλούνται εκεί. Κυβέρνηση και εργοδότες έχουν μαζί τους και τα στηρίγματά τους μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Για παράδειγμα πάλι, για να γίνει κατανοητό, επειδή το νομοσχέδιο έκτρωμα μπορεί να ψηφιζόταν και μετά την έναρξη της τουριστικής περίοδου, από προχτές κιόλας το Υπουργείο Εργασίας έχει δηλώσει την πρόθεσή του να κηρύξει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία, που υπέγραψε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων με τους ξενοδόχους και προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση του 8ωρου όταν, λέει, η δουλειά θα είναι πάνω από 70%. Δηλαδή το καλοκαίρι πάντα, όλο το καλοκαίρι, όλους τους μήνες. Ή, για παράδειγμα, δείτε την περίφημη ηγεσία της ΓΕΣΕ. Ξέρετε, αυτήν που επέβαλαν τα μάτα αυτής της κυβέρνησης πριν από ένα χρόνο. Χτες μόλις έβγαλε ένα πρώτο σχόλιο, λέει, για το επικείμενο εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ εδώ και μήνες έλεγε γελίους όσους οργανώναμε απεργίες για να μην κατατεθεί. Αλλά όμως και το ίδιο το σχόλιο είναι ενδεικτικό. Με την έναρξη, λέει, της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης θα παρουσιάσει η ΓΕΣΕΕ με τη συνδρομή των νομικών και του Ινστιτούτου Εργασίας τη λεπτομερή απάντηση στις προωθούμενες διατάξεις. Λες και χρειάζεται, ρε συνάδελφοι, κανείς νομικές ή άλλες επιστημονικές γνώσεις για να διαπιστώσει τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και προκειμένου να απαντήσει. Εμείς λοιπόν που νιώθουμε στο πετσί μας χρόνια τώρα τι πάει να πει εκμετάλλευση και πώς αυτοί συντελείται στους χώρους δουλειάς, τους απαντούμε. Κάτω τα χέρια, ρε, από το 8ωρο, δεν είναι για παζάρια και για διάλογο. Και για να ακούστε, συνάδελφοι, και για να φορέσει κανένα φύλλο σικιάς, η ΓΕΣΕΕ ψελίζει κάτι στο τέλος, προσέχτε, για αγωνιστική δράση που θα αποφασίσουν, λέει, τα όργανα. Λοιπόν, τα όργανα έχουν αποφασίσει, Παναγόπουλε και Κιουτσούκη, εδώ και μήνες. Γι' αυτό απεργήσαμε 26 Νοέμβρη, γι' αυτό απεργήσαμε 6 Μάη, γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, γι' αυτό και θα σηκώσουμε όλο τον κόσμο στο πόδι απέναντι στα εγκλήματα που ετοιμάζουν κυβέρνηση και εργοδότες. Άρα λοιπόν, ψηλά τις σημαίες, συνάδελφοι, τα λάβαρα, τα πανό μας, με τα συνθήματά μας να δονούν τους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων, αλλά και κάθε γειτονιά. Βαράμε αντεπίθεση εκεί που άλλοι έχουν βαρέσει σιωπητήριο. Οργανώνουμε τους χώρους δουλειάς, τα συνδικάτα σε κάθε κλάδο θα βρεθούμε παντού, να ενημερώσουμε, να ξεσηκώσουμε, να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να μπουν στη μάχη περισσότεροι. Και οργανώνουμε συγκεντρώσεις, πορείες, κινητοποιήσεις, απεργίες. Γιατί το δικό μας Ευαγγέλιο είναι η υπεράσπιση του 8ωρου και η διεκδίκηση του 7ωρου με 5 μέρες δουλειά τη βδομάδα. Με αυξήσεις στους μισθούς για να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Με μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς μας στους χώρους δουλειάς. Κάθε άλλη συζήτηση, Κωστή Χατζηδάκη, νεκροθάφτη των εργασιακών μας δικαιωμάτων, απορρίπτεται. Να αποσυρθεί τώρα το αντεργατικό έκτρωμα. Καλό κουράγιο σε όλους.